Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι ο Παναγιώτης εδώ μαζί μας. Πολύ απλά γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει τη δική του ιστορία, κυρίως όμως δεν βλέπει τηλεόραση. Αλλά είναι εδώ για να μιλήσει για την εθνική. Έτσι, Παναγιώτη. Δεν την έχω κόψει, αλήθεια είναι. Την είδες στην εθνική θέση, δεν είναι. Ναι, εθνική είδα. Όχι, τηλεόραση έλεγα πριν ότι πραγματικά το να βλέπει τηλεόραση δεν σου τα προβλήματα που έχει, φορτώνει και τα προβλήματα όλων των άλλων. Θα μου πει είναι κακό αυτό, δεν πρέπει να γίνεται, αλλά επί τη ουσία έχει χάσει τον ψυχαγωγικό του ρόλο τελείω στην Ελλάδα, στη χώρα μα. Και είναι ένα διαρκή βομβαρδισμό κακών πραγμάτων που είτε συμβαίνουν είτε πρόκειται να μα συμβούν, οπότε δεν υπάρχει κανένα λόγο. Γι' αυτό και Παναγιώτη, ίσω η εθνική ομάδα μπάσκετ είναι μια πολύ καλή αφορμή για τον κόσμο να καθίσει να τη δει. Είναι κάτι ευχάριστο. Και να χαρεί πραγματικά από την καρδιά του. Πώ την είδε στην εθνική, πώ είδατε το παιχνίδι. Πώ είδατε την πρώτη μέρα, η εθνική. Έκανε αυτό που περίμενα, δηλαδή δεν ήταν και σούπερ καλή με την Σουηδία. Αντιμετώπισε κάποια προβλήματα στην αρχή, τα μάζεψε γρήγορα και ήταν μια εύκολη νίκη. Στα άλλα παιχνίδια τη πρώτη μέρα είχε πολλές εκκλήσεις. Και αυτό έρχεται να απαντήσει σε όλους αυτούς που λένε ότι στον μπάσκετ κατά τεκμήριο, ρε παιδί μου, κερδίζω καλύτερο, οπότε δεν έχει ενδιαφέρον, είναι καλύτερη ομάδα. Δηλαδή, όταν χάνει η Ρωσία από την Ιταλία, όταν χάνει η Βοσνία από τη Λετωνία και η Γαλλία από την Γερμανία. Και η Τουρκία από την Φιλανδία. Ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Και θα είναι πολύ είναι το άγχος της πρεμιέρας για όλους αυτούς. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε τους ισχυρούς στο δεύτερο παιχνίδι και κάτω θα αλλάξουν. Προφανώς, ναι. Θα ρολάρουν καλύτερα οι ομάδες. Σήμερα, ας πούμε, το μάτι της Εθνικής με την Ρωσία θα είναι πολύ διαφορετικό από το χθεσινό που έπαιξε η Ρωσία. Είναι σαφές ότι θα μαζέψουν τα κομμάτια τους τέλος πάντων και θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο. Οι Ρώσοι, οι οποίοι πάντως σε Παναγιώτη αγωνίζονται χωρίς τους τέσσερις ψηλούς τους, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή, δεν παίζει ο Κυριλέγκο, ο Μοσγκόφ, ο Καούν και ο Χριάπα. Ναι, αλλά όπως έχει δει την Ιταλία στη διάρκεια των φιλικών, δεν μπορεί να το πιστέψει. Δεν πάει να μην παίξει και για άλλοι τέσσερις να παίξουν. Δεν μπορεί να χάσει η Ρωσία από την Ιταλία έτσι όπως παρουσιάστηκε η Ιταλία φέτος. Παρ' όλα αυτά έγινε. Για να μας διαψεύσει. Θεωρώ ότι η εθνική Ελλάδος σε επίπεδο μονάδων δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από καμιά άλλη ομάδα. Μπορεί να φτάσει να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. Βεβαίως αυτά χρειάζεται και λίγο τύχη, χρειάζεται και πολύ μεγάλη προσπάθεια βέβαια. Έχουμε την ελπίδα να δούμε κάτι πολύ καλό. Ο πλουραλισμός είναι ένα το χαρακτηριστικό στοιχείο της ομάδας του Τριγκέρι. Επίσης όμως υπάρχει και κάτι ακόμη χαρακτηριστικό. Ότι κανείς από τους διεθνείς και τον Ιταλό προπονητή δεν μιλά για μετάλλιο. Καλά, αυτό γίνεται πάντα. Ας πούμε, όταν παίζαμε εμείς και μας έβγαινε κάποιος παλέμαχος στην τηλεόραση και έλεγε «Α, τι καλή ομάδα είναι», δεν μας άρεσε και πολύ γιατί σε φορτώνει με άγχος. Πάντα λες ότι να μπούμε στην εξάδα και βλέπουμε τα παιχνίδια ένα ξεχωριστά. Τρίχες. Δεν βλέπει κανένα να παίρνει έναν ξεχωριστά. Γι' αυτό ξεκινά άσχημα με τη Σουηδία, γιατί σκέφτεσαι τη Ρωσία βασικά. Ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα μας δυσκολέψει όχι, έχει καλές ομάδες. Περισσότερο. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι το πρώτο δύσκολο παιχνίδι είναι με την Ρωσία. Είναι πολύ καλές ομάδες και η Γαλλία και η Βοσνία και η Σλοβενία. Έχει καλές ομάδες. Δεν ξέρω πώς. Δεν έχω δει και το πρόγραμμα αναλυτικά με ποιον παίζουν και ποιον δεν παίζουν. Αλλά για να πάρει μετάλλιο πρέπει να κερδίσει σημαντικά παιχνίδια. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρει αυτή η ομάδα. Έχει παίχτες οι οποίοι είναι κορυφαίοι παίχτες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Σπανούλης, ο Παπα-Νικολάου, ο Μπουρούσης. Δεν θέλω να αναφερθώ σε έναν ξεχωριστά τα παιδιά. Πάντως έχει και απουσίες η εθνική ομάδα. Έτσι. Ενώ ότι και μεγάλα κεφάλαια είπαν δεν πάμε πλέον. Δηλαδή ο Διαμαντίδης για παράδειγμα. Έχει γερό που το έχει πει το παιδί. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν συμμετέχει. Έτσι αποφάσισε, έτσι κάνει. Αυτό είναι και δείγμα υγείας για την εθνική ομάδα. Και εγώ θα ήθελα να παίζει. Πάρα πολύ θα ήθελα να παίζει, είναι το θεωρώ πολύ καλό παίχτη. Εξαιρετικό παίχτη. Αλλά είναι και δείγμα υγεία σε μια ομάδα που μπορεί να αναπληρώνει κενά τόσο μεγάλων παιχτών. Παλιότερα εμείς δεν το καταλαβαίναμε αυτό που έλεγαμε, μα πώς δεν θα πάμε, γιατί εμείς οι 10 είμαστε, ξέρω εγώ. Ενώ στην Ιουγκοσλαβία, στην Εθνική Ιουγκοσλαβία, στην Εθνική Σοβιετική Ένωση τότε παλιά, γιατί αυτό ήταν πολύ. Ιταλία, Γαλλία, ήταν πολύ συνηθισμένο φαινόμενο να λέει κάποιο δεν μπορώ να παίξω άλλο. Εδώ γινόταν χαμός. Εφημερίδες γράφανε, βρίζανε. Τώρα πια που η ομάδα μας είναι πολύ ισχυρή και έχει πολλούς καλούς παίκτες, νομίζω ότι μπορεί να πληρωθεί το κύριο. Παναγιώτη, μπορούμε να μιλήσουμε για ελληνικό μοντέλο στο μπάσκετ. Δηλαδή η άμυνα σκληρή που την είδαμε και χθες με τον Γερέμκο τον εξαφάνισε από το γήπεδο. Δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει ελληνικό μοντέλο στο μπάσκετ. Τα μοντέλα μάλλον έχουν τελειώσει και τα Σέρβια και τα Ρώσικα. Το μόνο που υπάρχει ακόμα έστω είναι οι Ισπανοί οι οποίοι τρέχουν πάρα πολύ. Παραμένει ακόμα από εδώ και 30 χρόνια. Το μπάσκετ πια έχει γίνει πολύ δυνατό. Όποιος έχει τη δύναμη και έχει την
την αντοχή, τη φυσική αντοχή. Όποια ομάδα έχει τη χημεία μεταξύ τη, αυτή είναι που θα, αυτή είναι που θα, που θα κερδίσει. Τώρα έρχεται αβίαστα η ερώτηση, ένα σχόλιο για τον Ιταλό προπονητή μας. Μια χαρά πάει. Πώς το βλέπει, γιατί έχει κάνει δηλώσεις έτσι. Θα τον κρίνουμε έτσι. Είναι, έχει κάνει και δηλώσεις φιλοσοφικού χαρακτήρα, θα έλεγα εγώ. Ναι, οι Ιταλοί το συνηθίζουν αυτό. Οι Ιταλικές φημίδες, άμα διαβάσετε ποτέ, δεν έχετε διαβάσει πολλές φορές μου. Όταν περιγράφουν κάτι που γίνεται στην Ελλάδα, αναφέρονται πάντα με αρχαιοελληνικούς όρους. Δράμα, τραγωδία, Θεός, Ζεύς, ξέρω κάτι τέτοιο. Το έχουν αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Τρικέρι είναι προπονητής value for money. Με έκανε με πολύ λίγα χρήματα σπουδαία δουλειά στην Καντού. Έτσι έφτιαξε το όνομά του στην Ιταλία και έτσι τον γνωρίσαμε κι εμείς και τον πήρε και η Ομοσπονδία. Και ελπίζουμε να πάει και καλά. Γιατί στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Νομίζω τον γνωρίζει την παροιμία, την ελληνική, την γνωρίζει αυτή. Έτσι ακριβώς είναι. Θεωρώ ότι ναι, έχει κάνει μια πολύ σημαντική πορεία στο ιταλικό μπάσκετ. Νομίζω ότι του δίνεται ευκαιρία να κάνει το μεγάλο βήμα μέσα από την Εθνική Ελλάδος. Πάσχει κάπου η Εθνική, δηλαδή η άμυνα. Η Εθνική αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι έχει πολύ λίγους κοντούς. Οι οποίοι ελπίζω να αντέξουν στη διάρκεια, γιατί είναι πολλές με 18 μέρες. Είναι τρεις παίκτες κάτω των 2-3. Όλοι οι άλλοι είναι ψηλότεροι από 2-3, από 2-3 και πάνω. Ενώ κοντός, όχι με την έννοια του φυσικά κοντός. Χειριστούν την μπάλα να οργανώσουν το παιχνίδι τη θέση, τη θέση του παίζουν οι κοντός. Δηλαδή στον Άσο, ας πούμε. Άσο 2. Οι οποίοι είναι καλοί να έχουμε, αλλά νομίζω ότι είναι λίγοι. Έτσι μου φαίνεται. Ελπίζω να μην δημιουργήσει πρόβλημα. Εσύ τι βλέπει στην Ελλάδα στο βάθρο, δηλαδή, για να το πούμε απλά. Όχι, εγώ, τι θέλεις να έχεις στον πάθο. Εγώ θεωρώ ότι στην τετράδα δικαιούται να φτάσει και υποχρεούται να φτάσει. Mm-hmm. Και υποχρεούται και έχει υποχρεώσει. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ίσως η είδηση που θα βελτιώσει τις ζωές μας σε καμία περίπτωση, αλλά είναι η είδηση που μας κάνει να χαμογελάσουμε λίγο, να πάμε στην τετράδα και βεβαίως στην τετράδα σου δίνει την ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο. Να το αντιστρέψω λίγο. Αν δεν πάμε στο βάθρο, θα είναι αποτυχία. Τώρα να είσαι στην εξάδα των ευρωπαϊκών ομάδων στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή η χώρα και να είναι για αποτυχία, δεν νομίζω. Αλλά από την άλλη, εμείς Έλληνες είμαστε και θέλουμε να δούμε κάτι παραπάνω. Κοιτάξτε, το μπάσκετ πρωταγωνιστεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο εδώ και 26-27 χρόνια. Από την εποχή τη δική σου και πιο πριν. Είχε και διαλύματα τα οποία ήταν αιτήσια, δεν ήταν διαλύματα. Τα τελευταία χρόνια όμως. Είχε επιστρέψει. Ποτέ δεν έφυγε. Αυτή την αξιοπιστία που έχει αποκτήσει αυτά τα 26 χρόνια σε αυτή τη χώρα, αυτό το άθλημα, καλό να την κρατήσει πάση θυσία. Γιατί είναι αποδείξει ότι. Τι αποδείξει, αποδεδειγμένο. Δεν είναι τυχαίο εκεί που βρίσκεται το μπάσκετ. Να ρωτήσω κάτι. Να παραμείνει αξία στη χώρα μας. Το 1987. Γιατί γυρίζουμε πάλι πίσω, γιατί τις εποχές είναι και λίγο. Yeah. Πάντα μοιάζουν. Yeah. Το 1987 δώσατε χαρά από το πουθενά. Yeah. Σε έναν κόσμο, δώσατε την ευκαιρία σε έναν κόσμο να βγει στον δρόμο. Yeah, να πανηγυρίσει. Αυτό είναι αλήθεια. Και τώρα δεν νομίζω ότι. Θεωρείς ότι μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο, δηλαδή έχει πλέον. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Δεν νομίζω να έχει τις αντοχές που είχε ο κόσμος το 1987 αυτή την εποχή. Δηλαδή δεν ξέρω. Θέλει ο κόσμος να ξεσπάσει, να χάρει κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναγίνει το 87. Δεν έχει γίνει ποτέ ξανά. Τότε βέβαια ήταν η πρώτη φορά. Τώρα ενδεχομένως και με τους συλλόγους, ναι, ως ένα μεγάλο βαθμό υπάρχει αυτή η ικανοποίηση. Ακολουθούν την εθνική το έχει, ίδιο τόσο πολύ. Δηλαδή θα βγουν να πανηγυρίσουν για την εθνική όπως θα βγουν. Ναι, αλλά έχει κανένα νόημα. Κοιτάξτε. Τώρα, να βγει να πανηγυρίσει. Είναι πρωί, η επίσημη αγαπημένη, ναι. Αν το πρωί δεν έχει πάει, είσαι απολυμμένο, είσαι δυστυχισμένο, έχει πληρώσει το ένα, έχει πληρώσει το άλλο. Τώρα, βγει το βράδυ να γυρνά γύρω-γύρω την Ομόνια πανηγυρίζοντα, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά δεν ήταν έτσι το. Τότε. Το 87. Ήταν βέβαια. Όχι, μήπως ειδικά στο μπάσκετ είναι κάτι που το θεωρούμε και λίγο πολύ. Ενδεχομένως να το πάρουμε αναμενόμενο. Αυτό που θα είναι σημαντικό αν η Ελλάδα πάρει μετάλλιο. Θυμάμαι όταν η Σερβία κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Σερβία. Όταν κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε μια εποχή εμπάργκο και διεθνούς καταδίκης. Τότε το πανηγυρίσανε τρελά. Όχι γιατί κέρδισε η εθνική ομάδα μόνο, αλλά γιατί δείξανε στους ξένους ότι εσείς μας βομβαρδίζετε, δεν μας κάνετε εμπάργκο κτλ. Αλλά εμείς κερδίσαμε το Ευρωπαϊκό. Κάτι δεν θυμάμαι ακριβώς ποια εποχή ήταν. Θυμάμαι ότι είχε ένα τεράστιο πανηγύρι στο Βελιγράδι. Νομίζω ότι οι Έλληνες θέλουν να δείξουν ότι εντάξει, πολλά λέτε για μας. Ότι είμαστε μπέδες, είμαστε αυτό, ότι είμαστε το ένα, ότι είμαστε άλλο, αλλά εκεί είμαστε καλοί. Και το δείχνει, το προσπαθεί αυτό η εθνική ομάδα. Και είναι καλό να ξέρουν οι παίχτες ότι
εκφράζουν και ένα τέτοιο πράγμα μέσα από, την, μέσα από, μέσα από το παιχνίδι τους. Να δείξουν ότι υπάρχει αξιοπιστία σε κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα. Παναγιώτη, το πρωί διαβάσαμε νωρίς-νωρίς τις εφημερίδες. Μόλις σε δύο εφημερίδες ήταν πρώτο θέμα η εθνική ομάδα μπάσκετ. Καλά, το πρώτο παιχνίδι στην πορεία θα. Στην πορεία, λες, θα βελτιωθεί. Θα φορτσάρουν οι επόμενες. Θα βελτιωθεί και η παρουσία των. Και η ειδήσει για την εθνική ομάδα. Να δούμε σήμερα τι θα κάνουν. Αν κερδίσουν σήμερα, θα δεις ότι θα είναι πολύ διαφορετικά τα. Έχεις ζήσει την πίεση των χειραστή αγώνων. Γιατί εμπολείς, εκεί θα κρυθούν και τα μετάλλια και οι θέσεις όταν θα γίνουν οι χειραστοί αγώνες που είναι knockout παιχνίδια. Ποια είναι η ψυχολογία σε αυτή την περίπτωση? Ψυχολογία. Καταρχήν, όσο προχωράς την διοργάνωση, τόσο ανεβαίνει η ψυχολογία. Αυτά τα παιδιά χθες πριν το παιχνίδι ήταν αγχωμένοι. Ξέραν πιθανόν και κάποια από τα αποτελέσματα τα προηγούμενα που είχαν χάσει την Τουρκία του Φιλανδού. Άλλο ανεξήγητο αυτό. Όσο προχωράς όμως, όσο δυναμώνει και η ψυχολογία σου, τόσο πιστεύεις και περισσότερο στην ομάδα, τόσο περισσότερο δένει η ομάδα. Από ένα σημείο και μετά γίνεται ο οδοστρωτήρας. Βεβαίως και οι άλλοι γίνονται οδοστρωτήρες. Συγκρούεται ο οδοστρωτήρας, θα κερδίσει ο πιο δυνατός οδοστρωτήρας. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά ο χαρακτήρας μιας ομάδας χτίζεται μέσα από τα παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή είναι στην αρχή. Στη μέση θα δείτε μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Πολύ καλύτερη. Εγώ είδα την περασμένη εβδομάδα στο Ακρόπολης. Καμία σχέση με αυτή. Ήταν πολύ. Βέβαια, γίνονταν πειραματισμοί, οι προπονητές κρύβουν ένα από τον άλλο κτλ. Αλλά καμία σχέση δεν είχε η ομάδα που είδα χθες με την ομάδα που είδα πριν από 5-6 μέρες. Ήταν πολύ καλύτερη χθες αυτό. Όσο προχωράει και όσο βελτιώνει. Βασικό στοιχείο σοβαρότητα για την εθνική. Σοβαρή είναι πάρα πολύ όλοι. Αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή όλοι. Υπάρχει κάποια ομάδα που βλέπετε φαβόρη? Η Ισπανία, ας πούμε. Ισπανία, Γαλλία. Η Εθνική Ελλάδα, η Λιθουανία, η Ρωσία. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Δεν υπάρχει κάποια δηλαδή που διαφορές, να απλώς να πιστεύω, κανείς ότι. Απλώς φεύγει, πιστεύω ότι δεν είμαστε και outsider, είμαστε καλή ομάδα. Με αυτό το outsider. Παναγιώτη, η αλήθεια είναι ότι θέλω να σε ρωτήσω και για την κόρη στη Μαργέλα, η οποία. Είναι ένα αστέρι στον μπάσκετ. Δεν το κάνει αυτό, γιατί δεν την βοηθάει καθόλου να μιλάω εγώ για την κόρη. Δεν την βοηθάει, αλλά είναι ένα μήλο που πέφτει κάτω από τη μηγιά. Το μπάσκετ δεν κληρονομείται. Θέλω να το πω αυτό και για τους γονείς τους άλλους. Και το λέω πάντα και θέλω να το πω και εδώ, μια που μου δίνει την ευκαιρία. Η Μαργέλα παίζει μπάσκετ και παίζει καλά. Παίζει την Εθνική Ελλάδα. Ποιο ήθο έχει μπορεί να σπίσει? 94. Και είναι στον πρωτεύουλα. 16 ετών. Στον πρωτεύουλα και έκλεισε το κύπελο κοντά στον Πάο. Πρέπει να πω κάτι. Ότι. Παρ' μπορεί να την ευνοήσω στι κορασίδε ω όνομα. Όχι γιατί τα παρέμβω, γιατί σε καμία περίπτωση δεν. Αλλά στο αθλητισμό δεν μπορεί να επιβάλλει το γιο σου, την κόρη σου, να παίξει σε επίπεδο επαγγελματικό ή στην Εθνική Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Φώτης που παίζει εκεί είναι γιος του Φώτση. Ο Φώτης ήταν μπασκετμπολιστής. Δεν μοιάζει με μέσον εκεί ο Φώτης. Αν ο Φώτης δεν ήταν καλός παίκτης, πολύ απλά δεν θα παίζει. Γιατί δεν θα κάνει δουλειά του προπονητή. Είναι αξιοκρατικό κομμάτι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Δεν παίζει με μέσον. Θέλω να το καταλάβουν αυτό όλοι και δεν το λέω γιατί την καλέσαν την μικρή σε μια προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών, ξέροντας ότι θα την κόψουν. Γιατί ως μικρή. Και πράγματι μετά από μια εβδομάδα έφυγε την ομάδα γιατί πέτυχε και τη σχολεία. Αυτά, το τι έγινε, δηλαδή το τι έχει διαβάσει ότι πήγε με μέσον, και ποιο, δηλαδή καταλαβαίνετε, η κακία του κόσμου έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα πλέον. Λοιπόν, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει το γιο σου την κόρη σου πρωθυπουργό, αν είσαι πρωθυπουργό, παρά να την κάνει βασιμπολίστα, αν είσαι βασιμπολίστα. Αυτό το λέω γιατί μπερδεύονται. Οι ρόλοι, Οι ρόλοι, ναι. Πάντως βλέπει στην κόρη σου μέλλον. Εσύ αντικειμενικά. Και στο γυναικείο μπάσκετ. Στο γυναικείο μπάσκετ. Το αγαπάει πολύ. Το αγαπάει πολύ. Προσπαθεί πολλές ώρες τη μέρα. Τη αρέσει πάρα πολύ. Ναι, εντάξει. Εσύ πάντως δεν την ενθαρρύνεις. Όχι, εγώ δεν. Η μάνα της είναι αυτή που τρέχει μαζί της. Εγώ, ναι, μ' αρέσει, αλλά δεν θέλω να μπλέκουμε. Δεν της αρέσει και της ίδιας να μπλέκουμε.